που λες τα μάτια σου να... Να μωρέ Πέτρι! Να μωρέ Πέτρι! Ήβρες το στιμένο το στρίβι και κάτσεις αφήν, α. Ένα... Ήβρες το στιμένο και κάτσεις αφήν, α. Να τα πούμε. Πέτρο, καλώς ορίσες. Γεια σου, Σάβα μου. Να μου καμίσαι. Ναι, άρχισα πάλι, ναι. Μπορώ να πω τίποτε. Άρχισα πάλι. It's okay, εντάξει. Τώρα έχεις το με για intro, γιατί αρχίσαμε. Ναι, ναι. LinkedIn. LinkedIn part 2. Part, two. part two. ναι. Να βάλουμε και το link του προηγούμενου επεισόδιου. Ναι, θέλει κανένα να δει το άλλο. θα ε... ξεκινήσουμε. Ε... Ντάξει, καπνίζω, ναι. έχω όλα τα αρνητικά για να κάνουμε εισαγωγή. Ε... Θέκιο ε... Με Εντάξει, πέραμε, ναι. να κερδίσω την προσοχή σου και να σταματήσει να καπνίζεις. Να κάνεις δυνατή εισαγωγή, φορά, ναι. LinkedIn σήμερα. Yeah. <laughs> LinkedIn σήμερα, <σιμεράρε. laughs> <πάμε>, <laughs> <πάμε. laughs> Πέτρι μου, όρισε. Λοιπόν, καλώς όρισες. Γεια σου Σάβα μου, καλώς σε βρήκα, καλή χρονιά να έχουμε. Πρώτο γυρισμένο της χρονιάς. Με πρώτον επεισόδιο μου παίξε και πρώτον, ε, όχι πρώτον, και δεύτερον επεισόδιο του season <laughs> 2. Ελπίζω να είμαι ουρλής. εντάξει, που την προηγούμενη φορά νομίζω ότι καλά. Ε, μια χαρά, είπαμε καλά. Τελικά ο αρκετό το ιτρογιάδικο στο κάμπισμα. Ε, Πέτρι μου, είσαι καλά. Μια χαρά. Πώ σε βρίσκει η πανδημία, Μια χαρά. Ε, πέρασα λίγο το COVID. Όπω ε, ε, ούλη μα και λοιπά. Ε, και εντάξει, ναι, ανανεωμένο. Καινούργια και χρονιά, καινούργιο και στόχο. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που είμαι η για να ξεκινήσω podcast. Ε, σήμερα να πάμε να μπούμε πιο αναλυτικά μες στο LinkedIn, mm -hmm. δηλαδή όποιος θέλει να μάθει πως χτίζω το προφίλ μου, τι πράγματα πρέπει να βάλω, τι πρέπει να προσέχω ναι. ε, και πόσο σημαντικό όπω είπαμε και την άλλη φορά είναι το LinkedIn για όσου ασχολούνται στο επιχειρησιακό κομμάτι. Mm -hmm. Και να κάνουμε μια έτσι πιο έτσι καλή ανάλυση σήμερα. Πατήσαμε τα record, πατήσαμε τα. Mm -hmm. ε, να είμαι σίγουρο. Τι είναι γράφη. Ναι, γράφει. Λοιπόν. λοιπόν. εγώ να προτείνω κάτι, Ευαιρίως. επειδή μπορούμε να μιλούμε για ώρε και να ξεφεύγουμε το θέμα εγώ σκέφτηκα το, σκεφτεί, το σήμερα. Ε, να το, το... κάνουμε πόπα, πρέ. Να ξεγκαλώνται ξε... ξε... <laughs> 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 οι Το φόκου, να τα άμα ξεφεύγουμε, είτε εγώ είτε Να ντζουζουμε το Άρα, σήμερα να έχουμε μια μικρή αλλαγή είναι. και FOCUS. Άρα, πόσο φόγκο πρέπει να έχει στο LinkedIn, αν θέλει να, να πετύχει, ξεκινούμε. Οκ, okay, να ξεκινήσουμε. Πούδαμε, α πούμε. Ποια είναι η Πούδαμε. για να πετύχει στο, στο LinkedIn, όπω είπαμε και την άλλη φορά, πρέπει να έχει αρκετέ πληροφορίε πάνω στο προφίλ σου και να έχει στρατηγική. Να έχει έναν πλάνο το πώ το χρησιμοποιεί. Γιατί φαντάζομαι όπω εσύ και εγώ και όλοι μα, όσοι τουλάχιστον το χρησιμοποιούν, έχουν δει αρκετά προφίλ τα οποία δεν έχουν προφίλ picture. Δεν έχουν φωτογραφία εκεί, δεν έχουν πληροφορίε και χάνεσαι λίγο το κίνητρο σου στο να μπει στη διαδικασία να έρθει σε επαφή με έναν άλλον άτομο. Ε, συμφωνώ με πολλού ότι το LinkedIn είναι βαρετό. Εντάξει. Βαρετό γιατί δεν είναι Instagram, δεν είναι TikTok, δεν είναι Snapchat, δεν είναι Facebook. Ένα ε, άλλο τρόπο που δουλεύει, έχει άλλη θεωρία πίσω από το γεγονό στο πώ να πετύχει κάτι που θέλει. Τα υπόλοιπα social media έχουν την ανάγκη να είναι πιο άμεσα α, και, γλυ, και, και γρήγορα, πούμε, σε αυτό το θέμα. Το LinkedIn, όμως, επειδή είναι αφοσιωμένο, όπως είπαμε και την άλλη φορά, πάνω στο κομμάτι του επαγγελματικού, ε, δουλεύει και αγιώς. Για να είσαι έτοιμο και να έχει ένα δυνατό προφίλ, Uh, πρέπει να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένα βήματα που είναι τούτο ο σκοπό μα σήμερα που θέλουμε να βοηθήσουμε και του φίλου που παρακολουθούν του fanatics του Listen Blitz. Τι <laughs> <laughs> <and Blitz. laughs> είναι οι πέντε, γίνηκαν εφτά τώρα. <laughs> είναι ήταν έξι. <laughs> πέντε, έξι, γεννήθηκαν εφτά. Πάμε πέντε, καλά, Εντάξει, τρεφέ, ένα, έναν άτομο τον χρόνο. είναι καλό το, το growth. Λοιπόν, λοιπόν, να το ξεκινήσουμε για να το κάνουμε και λίγο πιο εύκολο σε στυλ λίστα, σε checklist. Ε, έχω και εγώ μπροστά το δικό μου το προφίλ στο LinkedIn. Εννοείται ότι όποιος που τους φίλους θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου α, για περισσότερες Απευθείας πληροφορίες. Απευθείας να βάλουμε το προφίλ του να τον ενοχλάτε. Ναι, ακριβώ. Αλλά... είναι να πούμε κάποια πράγματα σήμερα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιο στη καινούργια επιοφή και επικοινωνία με έναν όταν κάμνει και είσαι άγνωστο με τον άλλο. Όταν εγώ να απαντήσω σε εκείνου οι οποίοι να ακολουθήσουν και τα βήματα για να δούμε ότι δουλεύει, παιδί μου του τον πουλαλούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από βασικά. Πρώτο. Μια, μια καλή πρώτο φωτογραφία. Πρώτο. Ναι. Όχι, στη Μικονό, όχι στην Μύκονο, όχι στην Ιβίζα, όχι στο σπίτι στη Διερώνα. Μάλιστα. <χι> όχι, αυτά είναι τα τρία όχι. Ε, και τι θέλω να πω με τούτο, ότι πρέπει να φαίνεσαι μια χαρά, δηλαδή αν μπορεί να είναι σε έναν επαγγελματικό προφίλ, λέει, και σήμερα ήρθα, με το t-shirt, ήρθα με το... Είπες μου και εμένα να αντιθώ καλά. Εν πειράζει. Και έβαλα το τρικούδι μου. Είδα το λίγο ξένος σήμερα, οπότε είπα να έρθω σαν γαμπρός. και να, μια καλή φωτογραφία τέλο πάντων που να φαίνεται ο πρόσωπο σου ούτε, ξέρεις, ούτε, ούτε του διαβατηρίου που είσαι όπω τον καταστηριούμενο πας στο διαβατηρίο. Λοιπόν, Άρα μια πιο τσιμαζεμένη, μαζεμένη, αν είσαι με ωραία ρούχα, να φαίνεται πιο τσιμαζεμένη. μαζεμένη. Ναι, portrait. Να είναι το portrait σου πάντων, τσάμε πραγματικά. πάμε παρακάτω, στο, profile και λοιπά, που, περιγράφει περιγράφεις το τι κάνεις. Αν τα τίτλων έχεις στην παρούσα δουλειά σου, στο τι ασχολείσαι, πού είσαι, μπορείς να βάλεις και το location σου. Όταν βάλεις location, σε ποια χώρα είσαι. Ναι, σε ποια χώρα είσαι. Λοιπόν, γιατί Τούτα τα πράγματα, δηλαδή πλέον η εποχή μας όπως είναι με, τους, με τα social media και όλοι είμαστε εμ, άνετοι με το γεγονό να μοιραζόμαστε κάποιες πληροφορίες πρέπει να αντιληφθούμε και την μεγαλύτερη εικόνα. Η μεγαλύτερη εικόνα που έχουν τα social media και η χρήση είναι ότι ως, δηλαδή όση πληροφορία βάλει εσύ, βασική πληροφορία του, που είσαι, τι κάνει, με τι ασχολείσαι, οι αλγόριθμοι, το, σύστημα που δουλεύει και το ξέρω γιατί είναι πάνω στο κομμάτι, απλά αντιλαμβάνω μετά, ε, έναν μέσο κοινωνική δικτύωση να καταλάβει ποιο είσαι, για να σου προτείνει παρόμοια άτομα ή άλλα άτομα τα οποία έχει κάτι κοινό. Έχει έναν κοινό ενδιαφέρον ή έναν κοινό location. Ε, και αλλάζει τούτο το πράγμα όπω δηλαδή αν είσαι Κύπρο, αν είσαι εξωτερικό, αν είσαι από εδώ. Λοιπόν, οπότε είναι σημαντικό να βάλει το location που είσαι τούτο την στιγμή. Δηλαδή. Άρα κάθε φορά που αλλάζω location πρέπει να πιερνώ το αλλάσω. Λογικά. Ε, ρε, φίλε, εντάξει, ο παραπάνω όπως, έχει μια δουλειά. Δηλαδή, αν θα περάσει πολύ χρόνο στην Κύπρο να αλλάξει, ξεκινήσει τη δουλειά σου στην Αγγλία. Ένα ε, θέλει να το αλλάξει σε κάποια φάση να είναι σε πιο μόνιμη βάση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι τα στοιχεία επικοινωνία που έχει να κάνει με το email, έχει να κάνει με το τηλέφωνο. Αν θέλει να μπει το τηλέφωνο σου, ενήμερομηνία ημερομηνία γέννηση. Παίζει ρόλο. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι εδώ. Δηλαδή, Ότι για την ημερομηνία γέννηση, πλέον, α πούμε, και όταν όταν και πολλέ συμβουλέ πώ να προστατεύσει την ταυτότητά σου στο διαδίκτυο, ίσω να μην είναι καλό να μοιραζόμαστε την ημερομηνία γέννηση μα. Εξαλά, γιατί είναι, ερώ, είναι ερώ. ένα βασικό στοιχείο το οποίο, άμα κάποιο θέλει να μπει στη διαδικασία, να σου δημιουργήσει πρόβλημα και να κλέψει την ταυτότητά σου, Με, μερικέ ξέρει από τι υπηρεσίε, ε, να σου ζητήσουν την ημερομηνία γέννηση Άρα, είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό τη ταυτότητα και χωρί να το θέλουμε, μπορεί να μοιραζόμαστε κάτι το οποίο κάνουμε τον εαυτό μα ευάλωτο σε κάποιον που θέλει να μα κάνει κακό. Άρα καλύτερα ρε φίλε, δηλαδή, να σου ευχηθεί κάποιο που σε ξέρει, που έχει επαφή και έχει ο ευχή που να πιάσει παρά που, που τις μάζες, ας πούμε. Μπορείς δηλαδή, ότι... ε, 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 μια συμβουλή, δηλαδή, ναι, να μοιραζόμαστε στοιχεία, αλλά τα απολύτω απαραίτητα. Τα, τα απολύτω βασικά, που είναι πολύ σημαντικό για να, για να μπορέσουμε να, να είμαστε προστατευμένοι που κάποιον που θέλει να έρθει να μα κάνει κακό. Ε, να, 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 κλέψει να αυτό να κλέψει λεφτά, να τρώνε το άλλο, γιατί πλέον ζούμε μια ψηφιακή εποχή. Ναι, και που θέλω, εγώ ήθελα να περάσω στο το άλλο το κομμάτι είναι ότι ε, βάζοντα την ημερομηνία, φιλέ, και με βάση με την που είναι ανεβάζει, να, ε, να ξεπου, τη μια δείχνει, α πούμε, και ότι είσαι πιο experienced. Α πούμε, σκέφτομαι να να διά τώρα λέγω, ένα 17 χρονών, ο οποίο είναι έχει πήρα σε κάτι και να συμβουλεύει κάτι να συμβουλεύει τον οποιονδήποτε ή να διαλύσει για ένα θέμα στο οποίο. Εντάξει, οι, περισσότεροι σάβα μου κάνουν το αν το πράγμα, από τη δική μου εμπειρία και όπω βλέπω και εγώ τα βίντεο κλπ. Απλά κάνουν copy paste από άλλου και αναπαράγεται το ίδιο περιεχόμενο. Εμεί δεν μιλούμε σήμερα χωρίς να είμαι ειδικό στο αντικείμενο, χωρίς να έχω παρακολουθήσει κάτι και να είμαι προστατευμένος που έναν Ινστιτούτο, τέλο πάντων, συμβουλευτική ή οτιδήποτε, εγώ μιλώ καθαρά την προσωπική μου εμπειρία και είμαι άνθρωπο, ξέρει, να τα κοιτάξω όλα από, πολλέ απόψει για να μπορέσω να μεταφέρω μια πληροφορία σωστή ε, που τη δική μου εμπειρία πάντοτε. Okay. Άρα, Ετοιμάζουμε το προφίλ μα, βάλουμε τη φωτογραφία μα, τα στοιχεία μα. Αν θέλουμε, βάλουμε ημερομηνία. Άρα, προσπαθούμε να πούμε ότι είναι σωστό ή λάθο. Απλά που την εμπειρία σου θεωρεί ότι είσαι ντεμή, να το πω. Ναι. Να ναι. ή ε, όχι. εντάξει. Ε, Αν θέλει να σου προσθέσω εγώ κάτι πα στον κομμάτι με την ημερομηνία, όπω είχαμε και σε ζήτηση ε, πρόσφατα, ε, ε, πάρα πολύ α πούμε που. Α, επειδή είναι η ημερομηνία γέννηση σου, απλά στέλνω ένα μήνυμα εντελώ απρόσωπο ή οτιδήποτε για ευχέ. Μάλιστα. Το... Αν μπορεί κάποιο δεν θέλει να πιάνει τον είδου μηνύματα, καλύτερα να μείνει. Να φτάσουμε και ναι. σε αυτό το σημείο νομίζω γιατί είπαμε σήμερα άλλο... να ναι, κάνουμε να αναλωστή, ναι, ένα άλλο στοιχείο. Ο στόχος είναι να σήμερα είναι να κάνουμε μια πιο δομημένη συζήτηση και να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο Focus ενώ από άποψη να πούμε yeah. ένα στο άλλο, ε, ξεφύγαμε, ναι. Yeah. κάνουμε Λοιπόν, πάμε παρακάτω. και εγώ σκρό στο δικό μου προφίλ για να είμαστε πιο, πιο interactive και πιο εύκολο να εφαρμόσετε τι πληροφορίε κάποιο άλλο άνθρωπο, φίλο του καναγίου, έκτο, ο έβδομο κλπ. Ε, λοιπόν, πάμε στο κομμάτι about. Το about, το μεγαλύτερο, το περί... Επειδή αρκετά προφίλ, <εσπάει> ε, όχι επειδή είμαι stalker, αλλά επειδή ε, ζητούν οι φίλοι μου, ο κόσμο και λοιπά να δώσω ένα, ε, έναν καλό feedback στα προφίλ του στο πώ πρέπει να το κάνω. Ένα λάθο που έννοω πολλέ φορέ είναι ότι αν κάποιο έχει έναν καλό CV και πάνω, στ συνήθω στα CV πάνω, στο πάνω μέρο έχει μια μικρή παράγραφο που μπορεί να γράψει το personal statement. <εσπάει> Κάμουν copy paste το personal statement βάλουν το τζαμέ, ρακέφκι. is extremely motivated person in the industry, μπλα μπλα μπλα. Από μένα αυτό το προφίλ έχει έναν τεράστιο χ. Εγώ έχω χ. Εντάξει. Πλάστο ότι το άλλο πράγμα που κάνει κάποιο μπορεί να να βάλει μια τεράστια παράγραφο τζαμέ. Η οποία. Την οποία έχω εγώ. <laughs> ναι. <laughs> ε... Η οποία βασικά είναι ελκυστική σε κάποιον να κάτσει να έχει βάσει, να, καταλάβει πέντε πράγματα για σένα. Ναι. Άρα, για μένα, αυτό το κομμάτι του προφίλ μα στο LinkedIn είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να γράψει μια περίληψη σου τι κάνει. Εντάξει, αυτή τη στιγμή τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Και αν θέλει κάποιο ή όχι να επικοινωνήσει μαζί σου. Εγώ, επειδή στην Αγγλία που ζω και εργάζομαι, επικοινωνούν αρκετοί recruiters, agents, για να σε βοηθήσω να βρει άλλη δουλειά. Για να κόψω τούτο το πράγμα, για να το σταματήσω, γιατί είμαι ευχαριστημένο με τη δουλειά μου που κάνω. Έγραψα μια παράγραφο, λέω ότι είμαι happy με τη δουλειά που κάνω, είμαι ευχαριστημένο, οπότε μην επικοινωνήσετε μαζί μου. Α θέλετε να μου προσφέρετε δουλειά. Α θέλετε δουλειά στην εταιρεία μου, και μπορώ να σα βοηθήσω να πιάσετε δουλειά, τότε μαζί. Άρα κάμε στο τσέλ Λιόν Τάιβερ. Έκαμε το Λιόν Τάιβερ ε, ε, γιατί δεν γιατί μου στείλει κάποιο να το πω. Και <σκέβαια> βάζε το about section μου. Δηλαδή ασχολήθηκε κάπω περισσότερο μαζί μου για να καταλάβει ποιο είμαι. Γιατί, όπω είπαμε και την προηγούμενη φορά, μπαλέ, πάσα στο προηγούμενο, κανένα δεν έχει χρόνο, δημιουργεί χρόνο. Ναι. Άρα, εσύ στην ουσία, παρά να πιάνει ε, διάφορα μηνύματα για δουλειά, ε, κάνει έτσι, να το πω όπω το αντιλαμβάνομαι, διορθώνει με αν είμαι λάθο, ε, ένα έτσι είδου φιλτράρισμα για να πάρει ναι. πιο συγκεκριμένα άτομα για εκείνον που χρειάζεσαι. ναι, γιατί ξέρω τι θέλω να πετύχω που το LinkedIn. Άρα, Σπο, κα... που, εγώ ναι. θέλω να πετύχω κάτι διαφορετικό από θέλει να πετύχει. Μπράβο, άρα εσύ είσαι <στονίτρια> στο κομμάτι στρατηγικά ότι πλέον δεν σε ενδιαφέρει να πιάσει δουλειά, ενδιαφέρει σε να αυξήσει το δίχτυο σου το επαγγελματικό μου δίκτυο. Το επαγγελματικό σου δίκτυο. Άρα, Τις να... επαγγελματικές μου σχέσεις. Μάλιστα. Άρα για να το, έτσι, να το βάλουμε σε μια σειρά, ε, πέραν τη φωτογραφία, και πέραν του about που συζητήσαμε και να σου πω και τώρα το δικό μου το about, θέλω έτσι να, να μου πεις έτσι, με λίγα λόγια τι γίνεται. Ε, πρέπει να έχεις πριν ένα, έναν κομμάτι στρατηγική το οποίο να ξεκαθαρίζει τι θέλεις να κερδίσεις που το LinkedIn. Γιατί δεν μπορείς να είσαι ανοιχτός σε όλα και να τα δέχεσαι ούλα στο τέλος με, της Όχι μόνο που το LinkedIn, αλλά από τη ζωή σου γενικά, την επαγγελματική σου ζωή. Δηλαδή, αυτή την περίοδο ψάχνει να βρει συνεργάτε. Γιατί είσαι... γιατί, εγώ και εσύ έκαναμε μια startup μαζί, για παράδειγμα, και θέλουμε να βρούμε υπαλλήλου. Μπορεί να γράψει κι άλλο να πει ότι I'm currently employing. Στο ε... about section. Στο about section. Δηλαδή, yeah. για ποιο λόγο, γιατί το άλλο με τον πράγμα. Γιατί κάποιο που κάνει search στην πλατφόρμα του LinkedIn, ό,τι βάλει στο LinkedIn είναι, ε, είναι keyword το οποίο κάποιο το LinkedIn να το χρησιμοποιήσει και κάποιο να γράφει Java programming. Αν το έχει εσύ, Τζαμέ, να μπει στη λίστα. Δηλαδή, με μικροφοριών η οποία αξιοποιείται από την πλατφόρμα. Για να εμφανιστεί. Ε, μέσα στο τούτο δηλαδή. Μέσα επιλογέ. Χαρακτηριστικά, εγώ έχω ότι έκανα, ξέρω, ξέρω ένα software για project management και ακόμα παίρνω προσκλήσει που εκπαιδευτικά κέντρα στην Αγγλία για να πάω να διδάξω τον το πράγμα. Το, το, λογισμικό. Δηλαδή ναι. δουλεύει. Άρα ναι, έχει, έχει έχει impact, δηλαδή ναι. επίδραση που έγραψες, δηλαδή, το, λέξη που έγραψες, ότι γνωρίζει, έχει πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ονομαστικά, βέλε, με το ότι δουλεύει σαν ε, keyword ναι. στο κομμάτι Ότι είναι το μάλλη, φίλε, και εσύ ότι πόσο καιρό έχει που το βάλες, αν θυμάσαι. Που το και μέχρι σήμερα, ακόμα μέχρι για, να, για να, τη γνώση σου. Ναι. Ε, εγώ με λέω τώρα που θέλω να πάω μου, και να ξεκινήσω αγγελό. <laughs> λοιπόν, εν κάπως όπως μου ότι ξεκίνησα, βάλω ότι ξεκίνησα την καριέρα μου 7, σε μια εταιρεία, ε, ότι έχω εμπειρία στο marketing, στο branding ε, και μετά από 7 χρόνια ανάλαβα μια άλλη εταιρεία σαν ε, διευθυντικό τελεχός ε, και μετά βάλω ότι είμαι πολύ καλός στις διαπραγματεύσεις, στα business development, στη yeah. διαχείριση και ότι μεγαλώσει στο teamwork. Ναι. Αλλά να σου πω ακόμα ένα λάθο που κάνει. Α, είσαι στο προφίλ μου ναι, το Φυσικά. Ε, ναι, μπήκα στο προφίλ <laughs> σου ναι, και η ναι. άλλη χρήση που έχει το LinkedIn είναι ότι όταν κάποιο μπαίνει στο προφίλ σου, σε ενημερώνει ποιο έχει μπει στο προφίλ σου. Δηλαδή μπορεί να δει ναι. ποιο ήταν ε, το προφίλ σου. Αν το οποίο να. Είναι ενημερωμένο ή το απλήρωτο. Το, στο απλήρωτο, το βλέπει με περιοριστικό τρόπο, αν το πληρώσει, έχει περισσότερη και περισσότερα στατιστικά. Ναι. Ποιο παίρνω στο προφίλ αν θυμάσαι τούτο το, το, τα υπόλοιπα social media είναι το χούσι ναι. ακόμα. Αλλά δηλαδή εδώ το πράγμα και ω social media από τα early 2000 το είχε, το high five. High five. <laughs> Ελπίζω, και το ε, MySpace νομίζω ε, είχε το. Επειδή οι listeners μας <laughs> Εντάξει, το age range τους νομίζω μπορεί να το high five. Ούτε το high element αγαπώ το. Αρέσκει μου να το κάνω. ωραίο γιατί δείχνει από πού ξεκινήσαν τα πράγματα. Ναι, βλέπεις το προφίλ μου. Να σχολιάσω κάτι πριν να σε διακόψω. Ναι, στο προφίλ μου. Σάββας και Εντάξει. Α πούμε το λάθο, δαμέ. <Σι> ναι, ναι, ναι. Γιατί έρχεται κάποιο σπίτι σου και στέκει σε βασίλειο που Ο Σάβα ο Κεντή ξεκίνησε να έρθει <Σι> σε αυτό το σπίτι. Ναι, ναι, ναι αλλά. Δαμέ μπαίνει κάποιο σπίτι σου. Ναι. Δηλαδή μπαίνει κάτι σε κάτι που είναι αποκλειστικά δικό σου. Άρα θα τον προσφωνήσει με κάποιον με τον ίδιο τρόπο. Θα ναι. Εγώ το. Πώ το γράφω. Λέω Hi, welcome to my profile. Καλώ ορίσατε. Α ναι. πούμε. Είμαι ο βέτρο. Κάνω τούτο το πράγμα, ενδιαφέρον με τούτα τα συγκεκριμένα πράγματα. Άρα τώρα πάμε, πετρίσαι ένα Σάββατ μηδέν. <γιλίδε> Στο about. Εντάξει, <συγίδε> εγκαλώ μου, ας πω κύριε, το ότι πιάνουμε τα προφίλ μας. Κετάξε, το προφίλ Ξέρεις τι άνθρωπος είμαι, δεν είστε τα για να το παίξω. Ξέρω όλας και πάνω το γνώση. Σε να μιλωθούμε τη γνώση μας. Για να καταλήγουμε, το about μου με λέει λόγια είναι χ. Ο ίδιας γίνα που γράφει με τον τρόπο που τα γράφει. Συμφωνούμε. Άρα να μιλήσω στο About Profile ήταν σαν να, μιλά, να, να το γράψεις σε τέτοιο χρόνο στον οποίο να απευθύνεσαι σε κάποιον ναι. ενώ πάντοτε βρίσκεται απέναντι σου και μιλάς ναι. Καλή ώρα εμείς. Ναι, γιατί όλα αυτά τα κομμάτια, Σάβα μου, θα συνθέσουν ένα puzzle Θα συνθέσουν όλα μαζί αυτά τα μικρά-μικρά ναι. μικρά κομματάκια. Θα έρθουν μαζί να δέσουν. Για να, να, να ψηφιοποιήσουμε όσο μπορούμε την, το καλύτερο είδο επικοινωνία που είναι η διαζώση επικοινωνία. Yeah. Που δεν δηλαδή, καλή ώρα, εγώ και εσύ επικοινωνούμε, ισορροπούμαστε, ε, έχουμε έναν κώδικα επικοινωνία. Έτσι, ε, δεν μπορεί να είσαι διαζώσει με τον προμηθευτή σου στην Κίνα, για παράδειγμα, ή με έναν καινούργιο προμηθευτή που θέλει να πιάσει στο, στο εμπορικό κομμάτι, ή με έναν καινούργιο συνεργάτη που θέλει στην Πορτογαλία παράδειγμα. Έτσι. Άρα, άρα πρέπει με, επειδή έχουμε εξοικειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με τα social media, να θυκευάζουμε. Και να μπορούμε να θυκευάζουμε και να λύουμε την πληροφορία και να κάνουμε κάποια σενάρια. Να, να, να αποκτούμε μια, μια, εικόνα, μια εντύπωση ναι. για τον το άτομο. Άρα ε, προφανώ δεν λέω ότι πρέπει να τα τυποποιήσουμε όλα, ναι. αλλά ο καθένα. Είναι ελεύθερο να το κάνει όπω νιώθει ο ίδιο πιο άνετα. Εμεί σήμερα θέλουμε να αναδείξουμε τη σημασία του LinkedIn ω έναν εργαλείο, γιατί πλέον γίνεται όλο και πιο απαραίτητο στη ζωή μας και στον επαγγελματικό κόσμο. Ένα λάθο που έκανα στο προηγούμενο το podcast ήταν ναι. ότι... Και... Ελπίζω να το ίδιο πράγμα. Α πω το λάθο που έκανα. Και ενώ βοηθήσε με να το καταλάβω, ο, Αν... ο Ανδρέας, ο σκηνοθέτης, ο Κολοκοτρώνης, ο Σίνε Ο, Κολοκοτρόνης, ο, Cinemart, ο Cinemart, ναι. Που φτιάχνεί ο... η δημιουργία του Σήμερα, mm. που παίζει το επεισόδιο. <laughs> λοιπόν, ναι. <laughs> ε... Πρεμιέρα, for Peter, κυπριακή παραγωγή. Διαφήμιση του <laughs> φιλού μα. Διαφήμιση <laughs> του Ανδρέα, ναι. <laughs> λοιπόν, ε... να σου πω ότι κατάλαβα, για μένα να κάνω και εγώ τη στιγμή της συλλογής πούμε, τη Είχα πει ότι... Ε, ενδιαφέρει μα το LinkedIn, το εμεί απευθυνόμαστε σε άτομα τα οποία ε, το σαν πανεπιστήμιο ή γάμα οτιδήποτε. Που το οποίο ήταν νομίζω λάθο εκ μου να το πω. Γιατί ε, περιόρισα κάπω σε ποιου απευθύνεται. Απευθύνεται σε όλου. Τα τον, ναι. Ναι. Απευθύνεται σε όλου. Ήταν να ξέρουν να χρησιμοποιήσουν. Εντάξει, είναι η πραγματική. Άρα, μια μικρή διόρθωση στο προηγούμενο podcast. Ναι, διόρθωση στο προηγούμενο podcast. Οπότε, ο θέλει, κάτι θα το δει για να τα δει μαζί και να καταλάβει περί τίνο πρόκειται. Αλλά, ναι, νομίζω ότι είναι στον καθένα το πώ να χρησιμοποιήσει το εργαλείο για να πετύχει τον που θέλει. Γιατί, ρε φίλε, μπορεί κάποιο να μένει και σε πανεπιστήμιο. Okay, όπω ήταν το όνειρο του κάθε γονιού στην Κύπρο και των μωρών Ή όπω ήταν, να σου πω σε άλλο podcast, να μιλήσω και για άλλα podcast σήμερα, ο Λεωνίδα, ότι ας πούμε, ήταν, ήταν normal να πάει κάποιο να σπουδάσει. Α πούμε, θεωρείται ότι είναι στα στάνταρτ που πρέπει να κάνει. Ενώ πλέον δεν θεωρείται απαραίτητο να έχει κάποια ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ακριβώ. Για να θεωρηθεί ότι κατέχει ένα άθλημα ή ασχολείσαι με κάτι σοβαρά. και εδώ εντάξει, εν κάτι το οποίο βλέπαμε εμεί, εντάξει, ελόγω να το βλέπουμε στην Κύπρο, γιατί είμαστε και λίγο πιο κλειστό, γύρω γύρω η θάλασσα. Αν δεν τα αναλύουμε τώρα. <στα> ναι. Δηλαδή. Απλά, απλά, απευθύνεται σε όλου φυσικά. Κάποιο που έχει μια ιδέα, ρε φύλε, μπορεί να σε ένα κορκό τη Κύπρου στα βουνά και να κάνει τον πιο ωραίο σουζούκο ή την πιο ωραία ζιβανία. Ε, ναι. Μα, Άρα, παραδείγματα. Μα... Ναι. Ε, ιδιώς, ένα, σενάριο και, και ακραίο κάτι που αρέσει, εμένα αρέσει και να προωθούν τα Κυπριακά προϊόντα στον κόσμο. Okay. Εγώ ε, κατάλαβα τι θέλεις να μου πεις, έψιλο μου λίγο, αλλά επειδή με αγαπάς, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, ε, προτιμώ να μου τη λαλείς ε, και θέλω να, ο, να πάμε στο αμέσως μετά κομμάτι, γιατί εγώ τώρα να ξεκάμω σκρόλ τώρα, ε, που εγώ, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, εμένα φκάλλει μου feature, τι είναι σωστά. Feature, τι εννοείς. Έτσι, φκάλλει και φκάλλει μου έναν άνθρωπο ένα βίντεο. Α, γίνον κομμάτι, το feature, είναι όταν αν, αν θα μοιραστεί κάτι, δηλαδή αν γράψει έναν άρθρο, α πούμε, έτσι ε, να μπορεί να δει ο άλλο στο προφίλ σου όταν okay, όταν ό,τι οτιδήποτε. Μετά ναι, αλλά ναι. θα γράψει ένα. Επειδή εντάξει, έγραψε κάποια πράγματα, και εσύ παρουσιάζοντα, αλλά κάποιο μπορεί να μην έχει την όρεξη με την διάθεση να μπορεί ναι. να γράψει ένα κείμενο που τούτο το πράγμα είναι να το κάνει για να, 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 να δημιουργήσει αυτό που λέμε στα αγγλικά, το thought leadership. Δηλαδή ναι. να να γράψει ένα παράδειγμα, ε, την άποψή σου για κάτι, ένα opinion piece, για κάτι το οποίο είναι να μπορέσει να το μοιραστεί με άλλου για να ταυτιστούν ή όχι μαζί σου. Δεν απαραίτητο για μένα τούτο, ναι. αλλά να πάμε παρακάτω. Κοίτα, Κύριε, εντάξει, το μου βλέπω και εγώ στο δικό μου το προφίλ τώρα που μιλούμε. Επειδή εγώ το LinkedIn είχα το χρησιμοποιήσει καθαρά για του σκοπού του podcast και για τη δουλειά μου. So, Κυρίω η αθρογράφηση που έκανα ήταν σχετικά με το κομμάτι που ασχολουμαι mm -hmm. Ναι. Ε, το οποίο εντάξει, α πούμε για να είμαι ειλικρινή, είδα λίγο reaction, αλλά επειδή ήταν πολλά time consuming για μένα, δεν μου πάρα πολύ χρόνο, γιατί δεν ήξερα τόσο καλά το LinkedIn. Τώρα μαζί σου ξεκίνησα και γίνουμε πιο οικείο του. Ναι. Ε, κάπου σταμάτησα. Μα είναι λογικό, ρε Σάμα, άμα κάτι διαφέρει που πριν που συνηθίσαμε με τα social media να το θεωρεί έναν τεράστιο βάλτο, ένα τεράστιο δάσο που δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσει. Εμεί προσπαθούμε σήμερα να, να, βοηθήσουμε τον κόσμο να εστιάσει την προσοχή του σε συγκεκριμένα σημεία που να δει στην πάροδο του χρόνου ότι να το βοηθήσουν να πετύχει κάτι ή να έχει κάτι complete, α πούμε. Ναι, το. Να έχει, δηλαδή, από το επόμενο κομμάτι. Όπω κάνουμε scroll down, είναι το experience, είναι η ναι, εμπειρία. Θέλω να πάμε τώρα. Απλά θέλω να κάνουμε μια παρέθεση. Χωρί ιδιαίτερη προσέγγιση και χωρί ιδιαίτερα πράγματα. Γιατί όντω για να πούμε και έναν, έτσι, ένα κουσκού, περιμένω σε ένα από Κύπρο για να, να δούμε το LinkedIn μου μαζί. είναι ένα καμάντι από Για να σου ρίξει ευθύνε, να καταλάβει ε, να πούμε. Λοιπόν, ε, πάμε στο experience. Ε, έτσι πληροφοριακά, δάμε στον Blitz μετρούμε ένα χρόνο, δυο μήνε. Ευχαριστώ, <laughs> ευχαριστούμε μπράβο. που πιστέψαμε στην ιδέα μας. Μπράβο, μπράβο. Αλλά να ρε φίλε, τα νούμερα δείχνουν ότι σιγά σιγά ξεκίνησε ο κόσμος και πάνω βάλιου και σε εμάς, διούμε και εμείς, αλλά πιάνουμε και πίσω βάλιου. Αναπτύχθηκε αρκετά το podcast, μπράβο, τα τελευταία Και γενικά πρώην, στην Κύπρο αναπτύχθηκε uh, το podcast. Uh, ναι. ε, με, θέλω να πω και να ευχαριστώ που ακούει. Mm -hmm. Συνήθω στα podcast όλοι λαλούν να ξέρεις να σποσάρεις, να κάνεις, εμείς ακόμα χρειαζόμαστε. πολύ mm -hmm. Το sponsorship, δυστυχώς ή ευτυχώς, εμείς προς το βάρο προσπαθούμε να, να, δούμε έτσι λίγο πιο content, πιο προσβάσιμο, πιο εύκολο να το κάνει κάποιο. Ε, βλέπω στο experience μου ότι στο κεντρή, στο μια διατηρία μετρό, 14 χρόνια σχεδόν 15, mm -hmm. Λοιπόν, άρα αν μετρήσεις τα χρόνια τη ηλικία μου ξεκινά από το, από το teenage life μου. Άλιστα. Και 7 χρόνια στην άλλη μου την εταιρεία. Άρα σαν experience. Πώ σου φαίνεται το, στο το, το δικό μου το προφίλ. Κοιτάξει. Να ξέρω θέλετε μπείτε να δείτε το προφίλ μου. Ναι. Όχι Σε για να κάνετε φοβάλλου, απλά για να δείτε να καταλάβετε παραπάνω να που λέμε. Εγώ να κρατήσω την ειλικρίνεια. Ναι. Το βάτω κομμάτι πρέπει να, 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 να αποκρέσει την πραγματικότητα. Okay. Mm -hmm. Για να εξηγήσω τι εννοώ πάλι με τούτο. Ότι να βάλει κάποια... την εμπειρία σου που είχε μέχρι σήμερα, ή αν είσαι φοιτητή ή μαθητή, α πούμε, να βάλει το σχολείο που είχε στο επόμενο κομμάτι, yeah. είναι η αν εισαι φοιτητη η μαθητη α πουμε να βαλει το σχολειο που εισαι στο επομενο κομματι ειναι η εκπαιδευση σου, το education. Αλλά αν ξεκινήσει και χτίζει την εμπειρία σου, πρέπει να είναι αιώνι. Να βάλει εκεί, να βάλει μια παράγραφο, πάλι προτείνω bullet points, εύκολα πράγματα. Μπορώ yeah. να βάλω δηλαδή, μπορώ να προσθέσω άλλα πράγματα. Ναι, ρε, να βάλει να βάλεις την εμπειρία σου και να βάλει κάποια bullet points που κάτω να okay. περιγράψει τι έκανε σε αυτήν την position. Α, έχω δει τη δυνατότητα. Α πούμε, το πράγμα είναι, εγώ δεν το ήξερα. Ναι. Ούτε το ξέρω, τώρα το μάθαμε. Λοιπόν, να βάλει το τι. bullet points πάλι. Όχι παραγράφους, ή, ή μεγάλε προτάσει. Ναι, ναι, ναι. Εύκολα πράγματα. Πέντε πράγματα που έκανε ε, σε αυτήν την δουλειά. Το χρόνο που, 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 που εστιάζει κάποιο πλέον. Εμπα, δηλαδή, δευτερόλεπτα με χρεύει καλά συμπέρασμα. Άρα σημαίνει ότι χρειάζεται να βάλεις κάποιο πρόγραμμα, που είναι εύκολο να δάσκει να βγάλει κάποιο συμπέρασμα σε ένα ανέσιο κοινό που ψάχνει. Άρα εννοείς ότι, για να είμαστε στο ίδιο κομματί, ότι θεωρείς ότι τρία work experience που έχω να έχω bullet points που να θέση μου ή δουλειά μου. Μάλλον, ναι, έχουμε πολλή να κάνουμε. Όχι, και το δεύτερο. Ναι. για τα οποία θεωρώ τα εγώ. Μάλιστα. Τώρα τα καταφέρω να βάλω και ένα screen shot ώρα που μιλουμε, πάνω στο προφίλ μου, στο σημείο που είμαστε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι. Ε, πλέον όμω, και το, ναι. ο τρόπο που το LinkedIn επιβεβαιώνει ότι, ε, ε, το ότι η εταιρεία που δουλέψει υπάρχει, η εταιρεία από την δική τη πλευρά, να το δούμε από το εταιρικό κομμάτι, ναι. πρέπει να έχει μια σελίδα στο LinkedIn. Ένα, ένα προφίλ, οπότε ώστε ο υπάλληλο. Της, ναι. Να μπορεί να το βάλει εκεί για να εμφανιστεί το λόγο ότι υπάρχει αυτή η εταιρεία. Ε, πάμε yeah. στο κομμάτι, δηλαδή το LinkedIn σου δίνει τη δυνατότητα στο experience κομμάτι να προσθέσει και ανεδούλεψε σε ένα project με κάποιον, να, να βάλει ό,τι συνεργάστηκε με τον άτομο, να βάλει κάποιε φωτογραφίε. Αλλά πάλι η συμβουλή δική μου, ας πούμε, πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι δεν μοιραζόμαστε πάρα πάρα πολλέ πληροφορίε που μπορεί Μάλιστη. να είναι ευαίσθητε λόγω πνευματικών δικαιωμάτων ή θα δημιουργήσουν απειλή. Τι εννοώ, σαν μηχανικό που είμαι, ασχολούμαστε με σχέδια. Έτσι. Εγώ δεν θα πρέπει για να είμαι διοντολογικά σωστό και ηθικό, δεν πρέπει να μοιραστώ κάποιο σχέδιο τον οποίο. Ε, δεν, δεν, ανήκει ε, στο δημόσιο ε, τομέα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει μοιραστεί ε, που το, το, το τμήμα της εταιρεία που δουλεύω ε, στα μέσα μας της ενημερωσης mm -hmm. Γιατί με αυτόν τον τρόπο να πούμε, χωρίς να το καταλάβω, δημιουργώ ε, κάτι, μια απειλή στην εταιρεία που δουλεύω όσον αφορά πνευματικά δικαιώματα, στον πελάτη μας και όλα αυτά. Έτσι. Άρα Άρα από εκεί και πέρα, είπαμε, ο καθένα μπορεί να βάλει ό,τι πληροφορίε χρειάζεται και πιστεύει ότι είναι χρήσιμε να μοιραστούν για την εμπειρία του. Γιατί μην ξεχνά ότι η εμπειρία που έχει, και αν την αναλύσει, α πούμε, σε μερικά σημεία, είναι να σου βοηθήσει να χτίσει τη μελλοντική σου εμπειρία. Γιατί θα βρει κάποιο κάτι που έχει κάνει και να έρθει να σου πει «ΟΚ, okay, έχει έχεις τον experience, θέλω να έρθεις κοντά μου, να το, ναι, γενικά σε μια περίπτωση, σε <εξιώ> περίπτωση. στη δική μου ή ναι, στη ναι, δική σου. ναι, ναι, ναι. Ε, σε μια περίπτωση, ας πούμε. Να, γιατί ο, 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 ο να έναν άγνωστο είναι ότι να μας σου πει ότι έχω κάνει τον το πράγμα. Δηλαδή έχω, είμαι γνώστης, Αυτά ε, πρέπει να μου το εσύ, το ξέρω ήδη. Ναι. Okay. Ή τούτο εντάξει, μπορεί να βοηθάει κάποιον που ψάχνει δουλειά ναι, ή κάποιον που εντάξει, γυρεύει ένα νομώ, πιο αλήθεια, πιο σαφής πράγμα, νάλεστα, και ένα συγκεκριμένο άτομο σε όσο πιο αληθεια είναι, όσο πιο σαφη πράγματα είναι αλήθεια ε, τόσο πιο εύκολα να κρυθείς γιατί εντάξει, ο άλλος είναι να σε δει μπορείς και εγώ να βάλω ότι έχω ας πούμε λέω τώρα experience στην αστροφυσική ναι. ε, ενώ το προφίλ μου είναι όλο το κομμάτι του marketing και των το business Ας πω και κάτι άλλο, επειδή επειδή ευθυνόμαστε σε σε κοινό που μιλά ελληνικά, ναι. ε, όλοι έκαναν στρατό και έκανα σε κάμα πολιτική άμυνα, ο, νομίζω κάπως έτσι, κάτι. Δηλαδή, κάτι υπηρεσία. Η δική μου άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι πολλοί δεν ξέρουν να το εκφράσουν στο προφίλ τους. Γιατί, να το βάλεις. Ε, είναι σημαντικό το military service. Είναι σημαντικό, ρε φίλε, να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί πρώτον, στον καιρό των εποχή της δική μας ήταν και δύο χρόνια. Ναι. Κάναμε πολύ καιρό έτσι. Άρα πέρα από όλες τις ιστορίες που ξέρουμε να τα βρεθούμε να πιούμε μια μπήρα να ακόμα θυμάστε να τα γελούμε μάθαμε και πέντε πράγματα βασικά. <σθυλί> Εντάξει, στη δική μου περίπτωση ε, το πώ ε, να το εξηγήσω σαν μηχανικό που είμαι ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε να σκεφτώ σοβαρά την ασφάλεια και την υγεία. Γιατί είχαμε συγκεκριμένου τρόπου που έπρεπε να ακολουθήσουμε, ούτω ώστε την ώρα που ήταν τα άρματα ή οτιδήποτε, έπρεπε να περάσει μπροστά από τον οδηγό να σε δει ο οδηγό για να μην βάλει πι πισινινόπισθεν. Και να σε κάνει κακό. Έτσι, άρα ε, υπάρχει μια πειθαρχία, υπάρχει αυστηρό τρόπο α πούμε στο στρατό. Άρα, τότε το πράγμα που κέρδισα και είχα εντριβή, ε, α πούμε, είχα επαφή με, με τούτον τα αντικείμενο του το θέματο ασφάλεια και υγεία. Καλά, βάλει συσταγωγικά όπω χτίζεται έναν πλάνο σχέδιο ασφάλεια και υγεία. Ναι. Διότι ο στρατό βοηθά σε να κάνει αυτό το πράγμα ναι. ουσιαστικά κατά, κατά Ναι, γιατί εντάξει, είναι η βασική αρχή ασφάλεια βασικά του ναι. στρατού. Εντάξει, όχι τόσο η υγεία, αλλά εντάξει, παραπάνω η ασφάλεια ναι. γιατί να κάνει με μηχανήματα. Ε, εγώ στα έντρεβε που έκανα αρέσει, να ρεφίλε, έφερα ένα παράδειγμα το πράγμα. Και όντω σε βοηθούσε σε. θα σε βοηθήσει σαν πρωταρχικό στοιχείο, γιατί είναι εκτό αντικειμένου, αλλά, αλλά σαν, σαν δευτερεύω, Αν επιπρόσθετο, επιπρόσθετο ναι. ότι. Γιατί το interview μπορεί να κάνει κάποιο ρεφίλε. Ναι. Είναι personality check. Ναι. Δηλαδή το interview μπορεί να κάνει κάποιο να τον δει. Ε, τι προσωπικό ήταν ο άνθρωπο, μπορεί να δουλέψει μαζί του. Μπράβο. Και που τον, τον interview είναι να δει, Α, ο άνθρωπο που έκανε έναν ταφεντικό μου, μπορεί να δουλέψει μαζί του. Διορθώνει με. Άρα, θεω, ε, τούτο εντάξει, μια άποψη δική σου. Ότι πρέπει να μπαίνει. Ναι. Ε, άρα, στο συμπέρασμα που περνώ τώρα, χάρη τη κουβέντα, είναι ότι μπορεί το experience σου του στρατού να δείχνει ότι είσαι καλό με teamwork γιατί επειδή είσαι να κάνει και με άλλου ανθρώπου ή η, ότι η, μπορεί η, να συμβιώσει με άλλου. Ναι. ναι, εν το είπα. Είδε δημιουργικότητα, ναι. η ανάλυση. Έβαλα σου τον το σπόρο να χείδεψε τον ευλά τη εκλήβρα και σκέφτηκε την, ναι, την ενώ, ομαδικότητα. Ε, 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 ε. Εγώ, εγώ μπορώ να σου πω ότι αν το έβα... Ευα... έρχομαι στ... πάντα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση σου. Ναι. Άρα αλεύω, αν λέω ήμουν ο πέτρο και χρησιμοποιούσα το... α, για να σου δείξω ελληνός λειτουργά του εγκεφάλαιο μου. Και λειτουργά του μου... και, παρό... για ποιο... Και λέω τώρα το εαυτό μου για ποιο λόγο να βάλω το, το... το κομμάτι του στρατού στο CV μου ή στο... Στο interview μου να το χρησιμοποιήσω. Άρα, εγώ αυτό είπα να χρησιμοποιήσω ένα tool. Άρα, τι tool μπορεί να κερδίσει από μια θηρία στο στρατό τι, tools εννοώ, τι, ικανότητες μπορεί να επέκτησα. Τι mm -hmm. Και ικανότητες, η μια που αναφέρει είναι η ασφάλεια εννοείς και που, το περιστατικό που αναφέρει με το οδηγό. Εγώ λέω σου ότι εσύ να, μείνει μείνεις με, με, πολλά άτομα σε ένα ίδιο χώρο, έπρεπε να συνεργαστείς με άλλα άτομα. Γιατί να ξεχώ στο στρατό, για να πούμε και λέω την ειδικό, ήταν ήμουν ο οδηγός άρματος. Γι' αυτό μόλι μόλις μου το είπε, αντιλήφθηκα ήδη, αυτήν την εικόνα μπροστά μου. Άρα εγώ στη θέση σου αν το είχα και χρησιμοποιούσα εδώ και διορθώνεις θα μπορούσα να αναφέρω και τα team, τα team building, τα, τα, team work και τα aspects της ναι. Θηλίας, στο στρατό, ναι. Αλλά, του health and safety. Α, αλλά πέρα, mm -hmm. δεν ξέρουμε πράγματα για να πιάσει κάποιος να κάνει quick και να το βάλει. Προσπαθούμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο, να δώσουμε Είναι ένα... δικές μας επόψεις. Ναι, δικές mm -hmm. μας είναι να εμπνεύσουμε τον κόσμο στο πώ μπορεί εμ, να λειτουργήσει διαφορετικά. Και ποια είναι η βάση τη σκέψη. Η βάση τη σκέψη είναι ότι Μπορεί να μην είναι στρατό, αλλά να είναι μια θελοντική εργασία. Ναι. Μπορεί να μπαίνει να βοηθά τον Ερθρό Σταυρό. Μπορεί να, να είσαι θελοντή κάπου. Πάλι κερδίζει. Άρα, άρα, όταν έρθουμε να μιλήσουμε, α πούμε, σε, για σένα, το άτομο, τον επαγγελματία, δεν είναι όμω ότι έμαθε που ένα προ, εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο είναι να εφαρμόσει. Τούτα όλα επηρεάζουν τη δική σου προσωπικότητα στο να γίνει Καλύτερο σαν άνθρωπο, να έχει να έχεις περισσότερα προσόντα ε, και ικανότητε, και να καλυτερεύει σαν άτομο ε, που να μην επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. Επίση, εγώ όπω το βλέπω, ότι είναι ευγνωμοσύνη στην ίδια τη ζωή για τα πράγματα που έχω κάνει. Απο, δηλαδή, συνδέονται όλα μαζί και βοηθούν στο να είμαι το άτομο που είμαι σήμερα κι εγώ και εσύ. Δηλαδή. Χτίζουμε την προσωπικότητά μα. Είτε δουλεύουμε ας πούμε εθελοντικά, είτε με δουλειά, είτε ξέρω εγώ συμμετέχαμε σε έναν έργο, σε κάτι φιλανθρωπικό ή ακόμα και να έτρεξε ένα μαραθώνιο. Μπορεί να είναι μεγάλο ένα achievement, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένα. Πρέπει να υπάρχει πειθαρχία. Ναι, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το πράγμα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να το βάλει στο LinkedIn. Όχι. Αλλά ένα δείξει στην προσωπικότητα σου μια πιο σφαιρική άποψη να έχει κάποιο να πει αυτό ο άνθρωπο μπορεί να, να, δουλέψει με πειθαρχία. Γιατί δηλαδή, η πειθαρχία. Ε, 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 Στι συμφωνούμε ότι η πειθαρχία είναι πολύ σημαντική. Ναι, yeah, είναι discipline, έτσι όπω Όχι όμω. Δηλαδή η πειθαρχία του στη λιαυστηρή πειθαρχία είναι να έχεις πέντε πράγματα να κάνεις ρε φίλε Όχι η στρατιωτική πειθαρχία Όχι η στρατιωτική πειθαρχία Να είσαι πειθαρχημένος στη δουλειά σου, στην καθημερινή σου ζωή Να ξέρεις τι κάνεις κάθε μέρα γιατί είσαι τζαμέ, είσαι ευχαριστημένος κλπ Δηλαδή είσαι να στρώνεις το κρεβάτι σου ναι, έχει δει βιβλίο μπα σε στήλο. πολλά σημαντικά. Ο Σάιμον Σίνικ νομίζω που το λέει. Θα βρει το βιβλίο να μου στείλει, θα το ανεβάσω. Εντάξει, είμαι και βιβλιοθηκάριο πριν πέρα να πω. και δίσκο, Αν κάποιο θέλει μουσική. Ναι, πέρα να πω. Αν κλαπ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να καλύψουμε και τα άλλα τα στοιχεία. Έχω μια ερώτηση την θα καγείρω στο εγκεφάλαιο μου και να ακούσω. Μετά. Να τελειώσω με τούτο το κομμάτι. Όχι, πα τούτο. Okay, ε, την οποία με έκαμε, να ξεχάσω, δώσ' μου ένα και δεύτερο, δεύτερο ε, πόσο σημαντικό είναι το, το volunteering, δηλαδή το να... Ο θελοντισμός. Ο θελοντισμός για το προφίλ σου, αν είναι στο προφίλ σου. Βοηθά. Ένα ε, που μου ήρθε. Ε, βοηθά. Ότι αν έχεις, ας πούμε, εθελοντικές... Δράσεις. Δράσεις. Κοιτάξτε, ο εθελοντισμός σαν, σαν δράση βοηθά γιατί Προσφέρει πίσω στην κοινωνία κάτι, ένα σκοπό, α πούμε. Εν... Ναι, ω σκοπό, ενώ όταν χρησιμοποιήσει το LinkedIn σου, so. θεωρεί ότι έχει κάποιο βα... Κάποιο βα... κάποια βαρύτητα ή όχι. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί, εάν βάζει ω στόχο σου το χρήμα για να, να, να ανταλλάξει την ώρα σου με κάτι, δηλαδή, ανταλλάσσω την, την, την ώρα μου και τη γνώση μου και παίρνω λεφτά. Ε, δηλαδή, yeah. είναι τούτη σχέση που έχουμε με του εργοδότε μα. Ε, δηλαδή, προσφέρουμε, κάνουμε. Τι γνώσει μα δημιουργούμε βάγιο στον εργοδότη μα, στον πελάτη του ναι. κλπ. Και, και παίρνουμε Δηλαδή ο κύκλο που δουλεύει, το, το, το εργασιακό περιβάλλον. Έτσι. Ναι, αλλά σημαίνει ότι Α... είναι λάθο. Όχι, είναι λάθο. Να δουλεύει μόνο όχι, για άλλα λεφτά. Όχι, όχι. Ναι. Είναι λάθο. Είναι ο τρόπο επιβίωση. Είναι πολύ σημαντικό. Κανένα είναι δύσκολο κάποιο να κάνει μόνο. Δηλαδή και οι θελαντικέ οργανώσει. Για να λειτουργήσουν, χρειάζονται. Έχω συμμόνιμο προσωπικό που πληρώνεται. Είναι ναι, είδους... Βασικό, ναι. είδου επιβίωση. Αλλά για μένα ο εθελοντισμό τι είναι, Ότι δίνω πίσω στην κοινωνία α, κάτι, mm. α, προσφέρω σε κάτι πάνω, που έμπορε να. που κάμουν σαν στην Κύπρο ή στην Ελλάδα να καθαρίσουμε, ρε φίλε, τι παραλίε μα ή να καθαρίσουμε ας πούμε, τα δάση για και να προστατεύσουμε τα δάση μα να έχουν τι φωθιέ που έχουμε κάθε Λάξτε, χρόνο. Χαρά, αλλά χωρί να σημαίνει ότι το, το πράγμα είναι υποχρεωτικό, δεν ναι, είναι υποχρεωτικό. Όμω, yeah. αν έχει ένα, 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 ένα γράμμα ας πούμε, ανθρώπων και προσωπικότητων, ο καθένα ξέρει και μπορεί να σε συμβουλέψει και να, 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 να λειτουργήσει τον το πράγμα. Άρα, για μένα, αν το αναλύσουμε και κάνουμε το μια χαρά ναι. Και αναλύσουμε το, 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 αντικείμενο ότι χρησιμοποιεί τα προσόντα σου ξανά και ξανά α, για να γίνει καλύτερο. Δηλαδή ο εθελοντισμό είναι μια ευκαιρία που ένεχει ιδιαίτερο να έχω, α πούμε, να έχει ιδιαίτερη έννοια του τι είναι να πει ο ένα, τι είναι να πει ο άλλο. Δηλαδή, ναι, ε, επειδή ε, ξέρει που πριν ότι είναι καθαρά είτε για να συνεισφέρει, είτε για προσωπική ναι. ηθική ικανοποίηση, είτε οτιδήποτε. Εγώ να το κατάσταση ω συμπληρωματικό στοιχείο σε okay. έναν ολοκληρωμένο. Για να πάμε αστρά. και παρακάτω. Ναι. Να πάμε παρακάτω. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που έχει το LinkedIn. Ε, ε, τούτα λοιπόν, είπαμε πριν είναι... Λοιπόν, είπαμε το experience, είναι... μετά είναι η εκπαίδευση. <συσχεδευση> τα skills. Είναι, ε, ναι, τα skills ναι, που υπάρχουν είναι και τα recommendations από... Προηγούμενους εργοδότες ή συναδέλφους. Ή συναδέλφους. Okay. Οι οργανισμού. Οι, οι, να μπει... ναι, οι οργανισμού ε, που βασικά μπορεί σαν, ε, σαν, σαν χρήστη του LinkedIn να δώσει ναι. recommendation, α πούμε, μια, μια σύσταση. Δω, Εγώ μπορώ να ελληνικά. γράψω για σένα δηλαδή. Ναι, τώρα, αλλά... Τώρα μπορώ να γράψω για σένα. Ναι. Να, τώρα, να, να, σου πω ότι εννοώ. Λοιπόν, μπορώ να δώσει recommendation και να πάρει. Okay. Όμω το LinkedIn εχθίσαν την ευκαιρία, το faction, ας πούμε, πάνω στην πλατφόρμα, με έναν ωραίο τρόπο, γιατί συνδέει την εμπειρία που έχεις, δηλαδή όπου έχεις δουλέψει, και κάνεις κάποιες ερωτήσεις. ρωτάσει να δώσεις recommendation σε κάποιον, Έκανε report σε αυτόν τον άνθρωπο, έκανες report σε σένα, δεν είχε δε σχέση. σχέση. Κάποιο σου κάποιε βασικέ ερωτήσει για να δώσει μια περισσότερη διαφάνεια ναι. στη σχέση που είσαι με τον, άνθρωπο. Μια πιο ξεκάθαρη. Ναι, πιο ξεκάθαρη, ναι. ναι ότι α πούμε δουλεύει και ο διευθυντή του ή. Η... Ναι. Ενώ που τούν την οπτική με Για, Λέβαια, ότι... Για, για να μπορεί ο άλλο που το θυκιαβάζει, α πούμε, να πει: OK, τι. Ε... είναι ποιο εντούτο που το γράφει, ποια είναι η σχέση Τι ναι. σχέση είχα, τι έκαναν μαζί, α πούμε. πούμε. ο Σαββί, ο, ο παρέα του Πετρί, Ναι, να. Έχει, να να υπάρχει ένα ορθολογισμό, α πούμε, πίσω από τούτο. Να το πω στα αγγλικά, transparency, <συσκοί> ένα μια διαφανία. Ναι, ναι, και να είναι πολιτικά correct, τέλο πάντων, το αντικείμενο. Όσο correct μπορεί να είναι. Εντάξει, γιατί δεν τζενοϊκοπαγορεύεται η φίλη σου να σου κάνουν recommendation ναι, αλλά, αλλά θα, μετρήσει η, η βαρύτητα οι φίλοι σου να, πούνε ότι είναι καλός χαρακτήρας ότι κάποιος άλλον άτομο επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος είναι καλός χαρακτήρας μπράβο και ένα λάθος που κάνουμε πολλά που πιστεύω ότι... Ε, εντάξει, εγώ το κάνω τώρα. Ε, Συχίζαμε πάντα ότι αν κάποιος ήταν καλός άνθρωπος ήταν το ίδιο καλός επιχειρηματίας ή καλός εργοδότης ή καλός υπάλληλος. Το πράγμα νομίζω ότι έχουμε σαν ε, το πως αν Κυπριακή νοοτροπία. Συχίζουμε το άλλο διάλογο ακόμα. Άρχισαν και πρόσωπικες απόψεις. Ναι. Κάποτε μπορεί να δουλέψει, κάποτε μπορεί να μην δουλέψει. Α, Γιατί φύρε, ναι, απλά... ο, 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 ο καθένας, ρε φίλε, ο καθένας, μην ξεχνάς ότι... Μιλούμε μπάλε για διαπροσωπικέ σχέσει. Ναι. Συμφωνούμε νομίζω μαζί ότι οι διαπροσωπικέ σχέσει στη ζωή μα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχουμε να διαχειριστούμε να δι και να διαπραγματευτούμε. Και να διαπραγματευτούμε, έτσι. Ξέρω πού το πάει. Άρα, Κατάλαβα που πάει. Άρα, άρα, άρα όλε οι σχέσει που κάνουμε ε, έχουν και ένα σημείο ανασφάλεια μέσα. να ε, μοιραστεί κάποια πράγματα. Ο καθένα μα όμω, γιατί στο ευκολίο δεν είμαστε ανασφαλεί, απλά καλύφουμε τι ανασφάλει μα με έναν διαφορετικό τρόπο. Μπορεί στη το δουλειά του ρεφίλα να βγάλει όλε τι ανασφάλειε. Και έναν καλό άνθρωπο, είναι καλό φίλο, αλλά στη το δουλειά του να μην μπορεί να το δει καθρόπινα, να το δει λίγο λοιπόν, διαφορετικά. Είπαμε τώρα στο προηγούμενο podcast, ο Steve Jobs, αν νομίζουν όλοι όσοι έχουν iPhone και αγαπούν την Apple κλπ, ότι ήταν ένα καλό άνθρωπο και θαυμάζει τον ή μέσα από το Ιντερνετ και είναι η καλή του προσωπικότητα. Δείτε όλα τα ντοκιμένταρε και τι ταινίε που υπάρχουν και να καταλάβετε ότι δεν ήταν τούτο. Και πολλοί άλλοι επιχειρηματίε που θαυμάζουμε και βάλουμε του ψηλά, δεν πιστεύω δεν ότι Εν, ενώ καλό άνθρωπο, καλή καλοί άνθρωποι λένε Γονιέ μα. Ναι. Ο τρομή. Δηλαδή, οι που θαυμάζει και να έχει καλή σχέση. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Για να πάμε προ το κλείσιμο. Για να πάμε προ το κλείσιμο. Ναι. Ε... εγώ δεν κάνω τέτοιε παρουσιάσει για το LinkedIn. Ναι. Σκεφτήκα ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να φέρνουμε και εξωτερικά παραδείγματα που βιβλία και να προσπαθούμε να αναπτύσσουμε λίγο τις δηλαδή... μας μα και και να, 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 βλέπουμε τα πράγματα αλλιώ. Υπάρχει ένα βιβλίο του Ντέιλ Κάρνεκη, το How to Win Friends and Influence People, το πώ. Uh, να να κερδίζει φίλου και να επηρεάζει του ανθρώπου. Εσύ ευκαιρία να το uh, Είχα... στα <σίλου> αγγλικά, εγώ ευκαιρία βάζω στα ελληνικά. Μάλιστα. Έχω βάλω με ένα κομμάτι από uh, um, το βιβλίο, το μέρο δεύτερο. Ονομάζεται είναι οι έξι αρχέ για να κάνετε του ανθρώπου να σα συμπαθήσουν. Ναι, απλά να να κάνουμε ένα πόιντα. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα βιβλίο θα σου λέγω ότι είναι, ένας οδηγός. είναι, ένας οδηγός ναι. είναι ένα οδηγό. Ένα οδηγό, ο οποίο εγγράφτηκε στι αρχέ του αιώνα 1900. 32 Κάπου ήταν. Ναι. Ο Ντέλ και νομίζω, έκαναν εκπαιδεύσει σε πολιτέ. και σε πολιτικού, έκανε πάρα πολλού. Ναι, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό για μένα, σαν άνθρωπο, όταν διάβαζα βιβλία προσωπική ανάπτυξη. Πολλά από τα βιβλία αναφέρονται πίσω στον Ντέλ Κάρνεκ ή στου αρχαίου Ελλήνε. Εντάξει. Ε, και όλου του φιλοσόφου. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο hype, ας πούμε, μια μεγάλη μόδα στα βιβλία προσωπική ανάπτυξη, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι άνθρωποι που ζούμε σε αυτόν κόσμο. Υπάρχει. Δηλαδή η προσωπική ανάπτυξη γίνεται για όλα τα χρόνια. Άρα, άρα υπάρχει, υπάρχουν παραδείγματα. Ε, ο Ντέλ Κάρνεκ στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο μέρο δεύτερο, Μοιράζεται έξι αρχέ για να κάνετε του ανθρώπου να συμπαθήσουν. Αν έχουμε χρόνο να θέλω να διαβάσω, Πάμε. για να κάνουμε τη σύνδεση με το LinkedIn. Η, αρχή, η πρώτη αρχή. Να ενδιαφέρεστε πραγματικά για του άλλου ανθρώπου. Η αρχή, η δεύτερη αρχή. Να χαμογελάτε. Η τρίτη αρχή. Να θυμάστε ότι το όνομα ενό ατόμου είναι σε αυτόν το πιο γλυκό και πιο σημαν... ο πιο σημαντικό ήχο σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η τέταρτη αρχή, να είστε καλό ακροατή, ενθαρρύνετε του άλλου να μιλήσουν για τον εαυτό του. Η πέμπτη αρχή, συζήτηση σχετικά με τα ενδιαφέροντα του άλλου ατόμου, να συζητά τι όμω ενδιαφέρει, που το άλλο άτομο. Η έκτη αρχή, κάντε το άλλο άτομο να αισθάνεται σημαντικό και κάντε το ειλικρινά. Ένα, ένα, από τα βιβλία που δε, δε προσφάτα το συγκεκριμένο ε, και μια από τις βασικές αρχές που είναι η τελευταία και το άλλο με το όνομα βασικά θεωρώ είναι πιο σημαντικά yeah. είναι ναι. Ε, ε, σημαντικό να ξέρεις τον άλλο με το όνομα του και να επικοινωνείς μαζί του που πραγματικό είναι ενδιαφέρον yeah. και ε, να το προσέξετε όσοι μπείτε στον κόμμα και ευκαιβάσετε το ότι αναφέρνει πάρα πολλέ φορέ μες στο βιβλίο ότι εάν προσπαθήσει έστω και μια φορά να προσεγγίσεις κάποιον για κάτι άλλο πέραν του ενώ να τον προσεγγίσεις με οτιδήποτε άλλο πέραν του φιλικού, πέραν του να το θέλει, mm -hmm. αμέσω ο άλλο καταλαβαίνει. Χωρί να του πει κάτι. Σε εκείνο που θέλω να το, για να το συνδέσω με το LinkedIn, εν τζέμπου χάμεν, εχθέ τη συζήτηση μου, είπα, α πούμε, ε, πιάνω εγώ πολλά μηνύματα για τα γενέθλια μου, πιάνω πολλά μηνύματα τα τυποποιημένα. Και πραγματικά, θυμάσαι δεν μου είπα, δεν θα μπω καν στον κόπο να το ανοίξω. Mm -hmm. Γιατί ξέρω ότι είναι απλά να προσπαθήσει ο, ο μου να φανεί ευγενικό. Ενώ δεν είναι. Ενώ κάποιοι, α πούμε, ξέρω, ε, εμέσω πλήν σαφώ, κάμια μου μια έτσι λίγο πιο επιθετική. Επιθετικό μάρκετινγκ. marketing. Ναι. Ε, πάλι τούτο τον, λειτουργεί, θεωρώ, κατά την άποψή αρνητικά ε, σε, σε όλη την εικόνα και στη χρήση ε, του LinkedIn. Για ποιο λόγο, επειδή Κάμε να νιώθει ότι ο άλλο δεν αφιέρωσε χρόνο να θιαβάσει και να καταλάβει ε, ποιο είσαι και θέλει να κερδίσει μόνο μου που σένα. Δυστυχώ οι σχέσει είναι έτσι. Οι, λειτουργίες, οι λειτουργίε δεν είναι έτσι που χτίζονται. Ακριβώ. Εν, εν, το θέμα που συζητάμε και χθε στο τηλέφωνο, και πραγματικά εντούτον, που για να συνδέσουμε όλο το podcast τώρα, για να το κλείσουμε, είναι ότι ε, αν κάποιο έμεινε ω τώρα, α πούμε, και είδε τα τέσσερα πέντε σημεία που είναι τα σημεία που να δει ο άλλο που να μπει στο προφίλ σου, και αν πάρα πολλά άλλα να δει, anyway, ε, τουλάχιστον να είσαι σωστό, να είσαι αληθοφανή, και αν πραγματικά σε ενδιαφέρει κάτι, προσέγγισε το προσωπικά ενώ α δηλαδή, πούμε yeah. στον κόπο, αφιέρωσε δέκα λεπτά και γράψε το ένα μήνυμα. Μα γιατί να υποκριθεί κάτι άλλο που δεν σε εκφράζει, Γιατί δεν υπάρχει λόγο. Mm. Δηλαδή, πρέπει κάθε στιγμή, κάθε μέρα να είσαι αυτό του ρεφ. Γιατί, γιατί εμπνέει, τι είναι που πραγματικά είσαι, έτσι όταν κάζουμε όλοι μεταξύ μα. Εγώ τύχε πολλέ φορέ να πω ότι θα συνεργαστώ με κάποιον να πω ότι. Να ρωτώ τον εαυτό μου, ένα μπορούσα να έχω μια εταιρεία να κάνω μια συνεργασία με τον άνθρωπο. Όχι. Αλλά όλοι λέμε στο μέλλον να συμπαθούσα. Είναι η δική μου άποψη, είναι η δική μου χημία, είναι η δική μου σκέψη, α πούμε. Ναι, και το όμω πρέπει να πούμε και το παράκατο το κομμάτι. Αυτό μα σημαίνει σε κάμια σε έναν ιδιότυπο πονή, ιδιόρυθμο ή κεντρικό ή οτιδήποτε. Επειδή έχει τον την άποψη. κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε πόσο χρονοβόρο είναι όταν μια σχέση, είτε προσωπική είτε επαγγελματική, δεν πάει καλά. Ή δεν έχει τη σωστή επικοινωνία που πρέπει να ναι, δεν έχει. Δεν έχει σωστή επικοινωνία. Που είναι βασικά βασικά στοίχα, α πούμε. Και τώρα πράγματα είναι πάρα πολλά ωραία να τα ακούμε, να τα εφαρμόζουμε κιόλα, γιατί είναι απλά. Ναι. Λοιπόν, Πετρή, έκαναμε την κουβέντα μας σήμερα. Mm -hmm. ε, ελπίζω ε, να, να πάει, στιγμή, να πάει και τούτον καλά. Ναι, γιατί αν κάτσουμε να, να πούμε παραπάνω πράγματα, φίλε, έστασε νόημα. Όσοι θέλετε και ακούτε μας ως τώρα, και θεωρείτε το, θα δείτε το link κάτω στο YouTube. Ένα like βοηθά μας. Ένα mm -hmm. subscribe, ένα follow, whatever. Όσοι είσαστε στι audio πλατφόρμες, θεωρούμε τα σταλιστικά. Και έχω να σου πω ότι η Κύπρος ακούει podcast, γιατί άρχισαμε και πριν. Και όσο σας φαίνεται παράξενο, το Spotify είναι το πιο δυνατό στα podcast στην Κύπρο. Μάλιστα. Βάσει του δικού μας καναλιού. Από ό,τι άκουσα, ο κόσμος προτιμά να το ακούει και σαν οδηγά. Μπράβο. Αλλά είναι όσο πλατφόρμα, ρε φίλε, έχει και πλατφόρμε στι οποίε είναι πολλά πιο δυνατό. Το δικό μα, μιλώ τώρα αποκλειστικά για το Listen Blitz. Mm -hmm. Α πούμε τα νούμερα που έχουμε, το Spotify σε ranking είναι νούμερο 3. Μάλιστα. Ε, πολλά σημαντικό. Πολλά σημαντικό. Σημαίνει ότι ο κόσμο ακούει μα. Ε, όσοι θέλετε, έχετε απορίε, ερωτήσει, θέση του Πέτρου. Απευθεία ή μέσω του καναλιού. Χάρηκα ε, που μου στείλαν άτομα από το προηγούμενο. Ναι, ο... είχαμε ναι, reactions. Είχα, είχαμε. Είναι η χαρά τη επικοινωνία. Είναι το που λέω πάντα, έστω και ένα, ναι. για μα είναι επίτευγμα. Λοιπόν, πέτρι μου μέχρι την επόμενη φορά, αμιά με suggestion για παραπάνω LinkedIn, καλώ. Αλλά να ξέρετε ότι με τον Πετρίνη ετοιμάζουμε και άλλα θέματα. Μακάρι, ναι. Γιατί ε. εντάξει, ψαγμένο. Όχι σαν εμένα που μεριχός. <laughs> 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 λοιπόν, <laughs> <laughs> Πέτρι μου, μέχρι την επόμενη φορά ε, επόμενη Μπέπτη θα είμαστε πάλι μαζί. <laughs> <laughs> Φιλιά.